Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε από το Σάββατο το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ευρύ αστυνομική επιχείρηση στην περιφέρεια Αργολίδας, η οποία οργανώθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγιναν έλεγχοι σε 235 άτομα και 173 οχήματα, ενώ προσήκθησαν συνολικά 29 άτομα και συνελήφθησαν 5 άτομα. Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι 5 αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους κινήθηκε η διαδικασία διοικητικής επιστροφής. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 54 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και 3 παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού. Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα, το Σάββατο το απόγευμα στη Νέα Επίδαυρο Αργολίδας, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 75χρονος ημεδαπός εξετράπη τις πορείες της με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Και δεύτερη ανθρώπινη ζωή είχε στερήσει η σπήρα των Αλβανών ληστών που είχε σκορπίσει τον τρόμο στην Κορινθία, τη Φτιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Λάρισα με μια σειρά από ληστείες σε σπίτια. Η συμμορία που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν συνελήφθησαν 3 από τα μέλη της ηλικίας 23, 29 και 23 χρονών, είχε κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για τη δολοφονία ενός 82χρονου στο Κιάτο. Η έρευνα που συνεχίζεται ακόμη από τους αστυνομικούς του τμήματος Κιάτου οδήγησε στην εξιχνίαση και δεύτερης ανθρωποκτονίας με θύμα έναν 53χρονο στο σπίτι του στο Λαλιώτη Κορινθίας. Είχαν εισβάλει τα μέλη της πείρας στις 5 Δεκεμβρίου. Χτύπησαν αλήπητα το 53χρονο και το 48χρονο αδερφό του, τραυματίζοντας θανάσιμα τον πρώτο και ελαφρά τον δεύτερο, και αφού άρπαξαν όσα χρήματα βρήκαν, διέφυγαν με το αυτοκίνητο του 48χρονου. Για το θέμα μίλησε ο αστυνομικός διευθυντής Κορινθίας, Λεωνίδας Κολαίτης. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 53χρονου ημεδαπού που έγινε το Δεκέμβριο του 2011 στο Λαλιώτη Κορινθίας. Δράστες είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονται σε ένοπλες ληστείες, κλοπές και άλλα αδικήματα στην περιοχή μας, στην περιοχή δηλαδή της Κορινθίας, της Φωκίδας και της Λάρισας. Σε βάρος 7 ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που ενέχονται στην ανθρωποκτονία 82χρονου ημεδαπού τον Ιούνιο στον πύργο Κορινθίας. 3 από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συλληφθεί την 8 Σεπτεμβρίου του 2012 στο Κιάτο Κορινθίας, ενώ αναζητούνται τα υπόλοιπα 4. Εξιχνιάστηκαν ακόμα 8 υποθέσεις ένοπλων ληστείων, κλοπών, κλοπής οχημάτων και απόπειρες κλοπής. Ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του αστυνομικού τμήματος Κιάτου, εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 53χρονου ημεδαπού, που είχε γίνει την 5/12 το πρωί στο Λαλιώτη Κορινθίας, καθώς και 8 άλλες περιπτώσεις ληστείων, κλοπών, κλοπής οχημάτων και απόπειρας κλοπής στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, της Φωκίδας και της Λάρισας. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από το αστυνομικό τμήμα Κιάτος, σε βάρος 7 ατόμων μελών εγκληματικής οργάνωσης που ενέχονται ακόμα στην ανθρωποκτονία 82χρονου ημεδαπού και σωρία ενόπλων ληστείων σε Κορινθία Φθιώτιδα που εξιχνιάστηκαν το Σεπτέμβριο του 2012. Από τις περιπτώσεις αυτές τότε είχαν αποκομίσει σηλεία άνω των 73.000 ευρώ, καθώς επίσης και κινητών τηλεφώνων, κυνηγητικών όπλων και οχημάτων. Υπενθυμίζεται ότι 3 από τα μέλη της οργάνωσης, αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 23, 29 και 23 πάλι ετών αντίστοιχα, είχαν συλληφθεί την 8 Σεπτεμβρίου στο Κιάτο, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία, ληστείες κατά συναυτουργία και κατά συρροή, κλοπή, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Όπως είχε προκύψει τότε από την έρευνα του αστυνομικού τμήματος Κιάτο, οι παραπάνω είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστείων και κλοπών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων. Ως κύριο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν η είσοδος σε οικίες ηλικιωμένων, κατέχοντας βαρύ οπλισμό και η μεταχείριση και τραυματισμός των θυμάτων τους, χρησιμοποιώντας βία ιδιαίτερα σκληρής και σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιων οργάνων για να είχαν κόψει ένα δάχτυλο ενός θύματος. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης λοιπόν αστυνομικής έρευνας προέκυψε πλέον αυτών που είχαν αναφερθεί το Σεπτέμβριο 2012 ότι
Οι παραπάνω είχαν διαπράξει και τις παρακάτω περιπτώσεις. Την 5 Δεκεμβρίου το πρωί στο Λαλιώτη Κορινθίας, αφού μπήκαν σε διόροφη κατοικία όπου διέμενε στο ισόγειο ένας 53χρονος ημεδαπός και στον πρώτο όροφο ο 48χρονος αδερφός του, με τη χρήση σωματικής βίας τραυμάτισαν θανάσιμα τον 53χρονο και ελαφρά τον 48χρονο. Στη συνέχεια αφαίρεσαν ποσό περίπου 30.000 ευρώ και σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ ένα κινητό τηλέφωνο και έφυγαν με το επιβατικό αυτοκίνητο ενός εκ των δύο παθόντων. Το αυτοκίνητο αυτό βρέθηκε την 18 Δεκεμβρίου του 2011 στη Δάφνη Αττικής. Επιπλέον, όπως προέκυψε, οι παραπάνω είχαν διαπράξει και τις ακόλουθες περιπτώσεις ληστείας, κλοπών, κλοπές οχημάτων και απόπειρας κλοπής. Την 1η Σεπτεμβρίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Ερατινή Φωκίδας, αφού μπήκαν σε οικία όπου διέμεναν μέλη οικογένειας, με την απειλή όπλου και τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και το όχημα της οικογένειας με το οποίο και διέφυγαν. Το όχημα βρέθηκε στο Αίγιο Αχαΐας την 16 Σεπτεμβρίου 2012. Την 27/8 του 2012, πρώτες πρωινές ώρες, στο δήλωφο Λάρισας, αφού μπήκαν σε οικία οι Μεδαπού, αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονική συσκευή και ένα όχημα με το οποίο διέφυγαν. Την 1η Σεπτεμβρίου, πάλι στην Ερατινή Φωκίδας, αφού μπήκαν σε οικία οι Μεδαπού, αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα. Την ίδια μέρα, 1η Σεπτεμβρίου, στην Ερατινή Φωκίδας επίσης, μπήκαν σε έτερη οικία οι Μεδαπείς, χωρίς να μπορέσουν να αφαιρέσουν κάτι. Από τις προαναφερόμενες ληστείες και κλοπές, αποκόμισαν λία ηλεκτρονικών συσκευών και αντικειμένων που ξεπερνούν τις 52.000 ευρώ. Η σχηματιστή αδικογραφία θα υποβληθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Κορίνθου και συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τυχόν διαπίστωση άλλων περιπτώσεων, καθώς και για τη σύλληψη των ατόμων που διαφεύγουν. Κύριε Διοικητά, πρόκειται δηλαδή για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της αστυνομίας και θέλω να σας ρωτήσω αν ο κορμός αυτής της συμμορίας ήταν οι τρεις Αλβανοί που αναφέρατε ή υπάρχουν και άλλοι πολλοί μέσα στη συμμορία. Όπως είπαμε, η συμμορία από ό,τι έχει διαπιστωθεί μέχρι τότε αποτελείται από 7 μέλη. Τρία βασικά μέλη ήταν αυτά που συνελήφθησαν. Αναζητούνται και οι υπόλοιποι. Οι οποίοι επίσης είναι Αλβανοί. Τα στοιχεία τους είναι γνωστά, είναι Αλβανοί και αναζητούνται. Το ορμητήριό τους ήταν εδώ στην Κορινθία, κύριε Διοικητά. Το σημείο που διέμεναν ήταν στην περιοχή του Κιάτου, στο σημείο που συνελήφθησαν, αλλά κινούνταν και στην περιοχή και της Λάρισας και της Φτιότητας και της Αχαΐας. Υπάρχει περίπτωση αυτή η μεγάλη σας επιτυχία να σας οδηγήσει και σε παράπλευρες άλλες επιτυχίες, δηλαδή να αποκαλυφθούν και άλλοι συνεργοί και άλλες υποθέσεις? Οι έρευνες συνεχίζονται με όλα τα μέσα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και δεν σταματούν ποτέ και είναι πολύ πιθανό να έχουμε και εξελίξει την πορεία. Σαν μια πιστωτική κάρτα, θα είναι πλέον τα διπλώματα οδήγησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε ισχύ κοινοτική οδηγία για την αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων. Η αντικατάσταση θα γίνει σταδιακά, ώστε περίπου 300 εκατομμύρια οδηγοί στην Ευρώπη θα έχουν στα χέρια τους ένα δίπλωμα που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που θα διευκολύνει και τις οδικές μετακινήσεις. Σαν μια πιστωτική κάρτα θα είναι πλέον τα διπλώματα οδήγησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε ισχύ η κοινοτική οδηγία για την αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων. Η αντικατάσταση θα γίνει σταδιακά, ώστε περίπου 300 εκατομμύρια οδηγοί στην Ευρώπη να έχουν στα χέρια τους ένα δίπλωμα που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο σε όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που θα διευκολύνει και τις οδικές μετακινήσεις. Σήμερα υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικοί τύποι διπλωμάτων οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα νέα διπλώματα θα υπάρχει φωτογραφία του οδηγού και βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Επίσης υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να αποφεύγεται η έκδοση πλαστών αδειών. Οι άδειες οδήγησης που έχουμε στην κατοχή μας δεν θα αλλάξουν άμεσα παρά μόνο όταν έλθει η ώρα για την ανανέωση. Οπότε θα πάρουμε στα χέρια μας τις νέες που θα είναι σαν πιστωτικές κάρτες. Η νέα κοινοτική οδηγία προβλέπει ότι οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να ανανεώνουν τις άδειες οδήγησης κάθε 10 έως 15 χρόνια. Οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων θα πρέπει να ανανεώνουν τις άδειες τους κάθε 5 χρόνια.
Τα τρακτέρ τους και άλλα αγροτικά μηχανήματα κατεβάζουν την Τετάρτη το μεσημέρι στους δρόμους οι αγρότες και ακτινοτρόφοι της Αργολίδας. Αυτό αποφάσισε η Γραμματεία Αργολίδας της ΠΑΣΥ σε σύσκεψη που έγινε στο χωριό Μάνεση το Σάββατο το βράδυ. Τα αγροτικά οχήματα θα συγκεντρωθούν αρχικά στο Κεφαλοχώρι, Αγία Τριάδα, όπου και θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των αγροκτινοτρόφων. Τη σύσκεψη που έγινε σε αγωνιστικό πνεύμα ακολούθησε λαϊκό γλέντι. Εμείς ως βιοκάπτες δεν είμαστε, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Προχωράμε αγωνιστικά. Η χρονιά αυτή θα είναι αγωνιστική μέχρι το έπακρον, όπου φτάσουμε δηλαδή. Και ξεκινάμε από την Τετάρτη με κινητοποίηση των τρακτεριών στην Αγία Τριάδα και μετά πάμε για μπλόκα. Σε συνεννόηση πανελλαδικά με την ΠΑΣΥ να σηκώσουμε το αναστημά μας. Και έχουμε και την νεολαία μαζί μας, η οποία έχει ένα ωραίο σύνθημα που λέει «Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται». Με αυτό το σύνθημα προχωράμε αγωνιστικά μπροστά. Να πλαντήσουμε γιατί έχουμε αγώνες γερούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο, είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι μόνο το κόστος καλλιέργειας, είναι και τα χαράτσα που έρχονται, τη ΔΕΗ, το φορολογικό των αγροτών, τα χωράφια που θα φορολογήσουν και όλα αυτά. Και μας εξαναγκάζουν να βγούμε στους δρόμους για μια άλλη φορά. Αυτή τη φορά όμως θα βγούμε, θα έχουμε να κοντοραστούμε γερά με αυτούς ή θα ανατραπεί αυτή η πολιτική. Αποφασίσαμε για κινητοποίηση την Τετάρτη στην Αγία Τριάδα στις 1 η ώρα το μεσημέρι να κατέβουμε τρακτέρια και με κοπάδια στους δρόμους για να διατρανώσουμε τη φωνή μας και τα δίκια μας. Το βασικό, συνάδελφοι, είναι ότι υπάρχουν δύο δρόμοι σήμερα μπροστά μας. Ο δρόμος της υποταγής και ο δρόμος του αγώνα. Οι Θεσσαλοί βγήκανε στο Κλαρί. 1500 τρακτέρια έχουν βγει στους δρόμους. Η Αργολίδα δεν πρέπει να μείνει έτσι. Την Τετάρτη πρέπει να γίνει χαμός. Την Τετάρτη 1 η ώρα προσυγκέντρωση στην πλατεία της Αγίας Τριάδας θα μαζευτούν τρακτέρια, αγροτικά και όχι μόνο, φίλοι. Θα πρέπει να έρθει όλος ο κόσμος. Τα προβλήματα είναι κοινά, δεν είναι μόνο των αγροτών. Τα νοσοκομεία, τα σχολιά, όλα αφορούν όλο τον κόσμο. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να δώσει το παρόν. Η στιγμή που έλεγαν όλοι και τι να κάνουμε, να έφτασε. Να τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Εμπράκτως, θα πάμε σε μπλόκα, θα βγάλουμε τα τρακτέρ. Θέλουμε την παρουσία σας όλοι με τα αγροτικά σας μηχανήματα, με το τρακτέρ σας, την Τετάρτη 1 η ώρα στην πλατεία της Αγίας Τριάδας. Η Αργολίδα έχει πληγεί πάρα πολύ από το νέο μνημόνιο και από την αγροτική πολιτική που εφαρμόζουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ντόπιες κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα προβλήματα με τις 5.000 που είχαμε το αφορολόγιο, που το πάβει να υπάρχει το αφορολόγητο. Πάμε σε 13% φόρος από το πρώτο ευρώ. Μιλάμε για αυξήσεις στα ρεύματα και στα πετρέλαια. Ουσιαστικά το να ποτίζει ο αγρότης σήμερα ή το να μπορεί να βάζει την αντιφαγετική προστασία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε προβλήματα όχι μόνο καθαρά αγροτικά, έχουμε προβλήματα με τα νοσοκομεία, έχουμε προβλήματα με τα σχολεία. Τα παιδιά δεν μπορούν να μορφωθούν. Έχουμε προβλήματα με τις συντάξεις του ΟΓΑ. Ακόμα και εκεί πέρα βάλανε χέρι. Από τα 350 ευρώ πήρανε 30 ευρώ, είναι 10 ευρώ. Όλα αυτά διωγγώνονται μέρα με τη μέρα. Πλέον, ακόμα και οι λαϊκατζίδες δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν με τα προϊόντα τους στις λαϊκές. Ο κόσμος όλος έχει σφιχτεί. Δεν έχουμε άλλη λύση από το να βγούμε στον δρόμο. Όλη η Ελλάδα έχει πάρει φωτιά αυτές τις μέρες. Ξεκίνησαν οι ηρωικοί αγώνες των εργαζομένων του μετρό. Παίρνουν σειρά πλέον οι αγρότες, οι Θεσσαλοί έχουν βγει, οι Κρήτες βγαίνουν. Θα βγούμε κι εμείς έξω. Και καλούμε όχι μόνο τον αγροτικό πληθυσμό της Αργολίδας, αλλά όλο τον κόσμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος του αγώνα και ο άλλος είναι ο δρόμος της υποταγής. Τα κανάλια τους, η εξουσία τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι πρέπει να υποταχτούμε. Άμα υποταχτούμε, οι μικρομεσαίοι αγρότες, οι μικροέμποροι, οι γεωπόνοι, οι εργάτες δεν θα έχουν κανένα μέλλον.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καριάς στο Αρτεμίσιο διοργάνωσε σήμερα την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ συγχρόνως βράβευσε τους μαθητές της Καριάς που εισήχθησαν σε ΑΗ και ΤΕΗ, όπως και καριωτάκια που είχαν επιτυχία στον αθλητισμό. Στηρίχτε την Καριά, την εφημερίδα, στηρίχτε το Σύλλογο της Καριάς να είναι μαζικός, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να κάνει πράγματα όσα μπορούμε για το χωριό μας, για να μην σβήσει, για να μην μαραζώσει. Γιατί τελικά μόνο οι ηλικιωμένοι μένουν στο χωριό μας. Θα πω βέβαια ότι και εδώ πέρα έγινε μια προσπάθεια από το Δήμο. Φτιάχτηκε το ίντερνετ, δηλαδή που έρχονται τα παιδιά στην άλλη σχολική αίθουσα. Έγινε από την περιφέρεια ένα έργο, τα ονομάζω, ο κόμπος υπογράφηκε στις φυστικές να μην κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε καθώς πέφτουμε στον κεντρικό δρόμο. Γίνονται κάποια πράγματα, αλλά είναι λίγα. Με αποτέλεσμα τελικά, εδώ στο χωριό, οι ψυχές που μένουν να είναι λίγοι. Οι γεροντότεροι που φεύγουν κλείνοντας το βιολογικό τους κύκλο, να φεύγουν και να μην αναπληρώνονται. Άρα, για να ζήσει η Καριά, χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη κεντρικά από την κυβέρνηση, στήριξη από την περιφέρεια, στήριξη από το Δήμο στον οποίο ανήκουμε, γιατί αλλιώτικα να μην αποδειχθεί και ο Καλλικράτης ότι τελικά επειδή είμαστε απομονωμένοι δεν ενδιαφέρεται, δεν νοιάζεται κανένας για μας. Δεν υπάρχει Καλλικράτης, υπάρχει Κακοκράτης. Διότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά που λέει, εγώ και άλλα τόσα μπορώ να του πω, που πρέπει να κάνουμε, και όπως μιλάει για την Καριά, που βεβαίως τα ορεινά κομμάτια χτύπαγε η καρδιά της Ελλάδας, γιατί κάτω ήταν οι Τούρκοι και εδώ πάνω ήταν οι Έλληνες, γιατί πού θα πήγαιναν οι Έλληνες για να διασωθούν, να κρατήσουν τη γλώσσα τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Η Αρκαδία, οι παρυφές των βουνών, της Ανατολικής Αργολίδας, οι παρυφές και τα βουνά ολόκληρα ήταν εκείνα που ήταν γεμάτα με Έλληνες. Άρα λοιπόν μιλάμε για την καρδιά της Ελλάδας. Λοιπόν, δάσκαλε, όταν η πατρίδα μας βρίσκεται σε τόσο μεγάλο κίνδυνο και το σκάφος αυτό δεν κλειδονίζεται, απλά έχει βάσει νερά μέσα, για τα οποία δεν ευθύνομαι εγώ και ούτε κι εσείς, ούτε κι ο λαός. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή και ευλογούμε συνεχώς με τη βοήθεια της Εκκλησίας τους 5 άρτους να τους κάνουμε 5.000, αλλά δεν γίνεται. Αυτά τα θαύματα γίνονταν κάποτε. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή τους 5 άρτους. Και μιλάω μεταφορικά. Όταν η πατρίδα δεν μπορούσε να συνταγογραφήσουν οι ηλικιωμένοι στα χωριά τις συνταγές τους, ήρθε ο Δήμος να αναπληρώσει τα νοσοκομεία και να φέρει εδώ και τα ίντερνετ, να φέρει εδώ και όλα εκείνα που χρειάζονταν και να τα πληρώσει ο Δήμος, βεβαίως και καλά έκανε, σε 40 τόσα χωριά, γιατί τόσα περίπου είναι τα δικά μας τα χωριά, που δεν είχαν καθόλου αυτή την κάλυψη. Και από ό,τι ξέρω, νομίζω ότι έτσι έγινε και εδώ. Και στη Χούνη και εδώ και γενικότερα. Αυτά ήταν δουλειά του κράτους. Δηλαδή τα γεροντάκια συνταγογραφούν εδώ σήμερα. Δεν κατεβαίνουν στο Άργο, στο νοσοκομείο. Εδώ. Αυτό έπρεπε να το κάνει το νοσοκομείο. Δεν το έκανε όμως. Η πατρίδα είναι σε κίνδυνο και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε. Φαντάζεστε τώρα έναν άκαρδο δήμαρχο, ο οποίος έχει γεμίσει τα συρτάρια του με λεφτά και δεν δίνει πουθενά και τα κρατάει έτσι εκεί για να βγατίζουν. Αυτό θα ήταν παλιανθρωπισμός. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Και όλες οι δράσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν, γίνονται. Σας εύχομαι και εγώ καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τον Σύλλογο των Καριωτών που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια είναι δραστήριος, κρατάει ζωντανές αξίες και ιδανικά που πραγματικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας τα έχουμε ανάγκη. Πρέπει μέσα από ανθρωπιά, αλληλεγγύη, να παλέψουμε ώστε η πατρίδα μας, η κοινωνία μας να βγει το συντομότερο δυνατό από αυτή την περιπέτεια στην οποία έχει μπει και έχει γονατίσει και η πατρίδα και η κοινωνία και οι συμπατριώτες μας, οι πολίτες μας και τα νέα παιδιά που σήμερα βραβεύουμε και θέλω να τα συγχαρώ που δυστυχώς μπαίνουν στη ζωή και στον ανταγωνισμό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι αντίστοιχοι τους είχαν πραγματικά καλύτερες συνθήκες. Τους εύχομαι καλή δύναμη να πετύχουν τους στόχους τους. Πραγματικά η ζωή έχει τις δυσκολίες, αλλά έχουμε ως Έλληνες τη δύναμη να παλέψουμε γιατί μέσα
από πολλές δυσκολίες, πολλές φορές από τραγωδίες, έχουμε βγει ενισχυμένοι, ζήσαμε ως έθνος, θα παλέψουμε και είμαι βέβαιος με την ενότητα, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, αξίες και ιδανικά που μας διακρίνουν, θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτή την δύσκολη περιπέτεια. Εύχομαι η επόμενη συνάντηση να είναι πραγματικά σε καλύτερες συνθήκες και για την κοινωνία και για την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους και βεβαίως δεν θα διαφωνήσει, κύριε Πρόεδρε, κανείς μαζί σας ότι πρέπει τα ορεινά χωριά να στηριχθούν για να μείνουν ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Να συγχαρώ το Σύλλογο για ό,τι έχει κάνει και τη χρονιά που πέρασε και να ευχηθώ τα καλύτερα και την ίδια δραστηριότητα και ακόμα παραπάνω τη χρονιά που έρχεται. Να ευχηθώ σε όλους σας να κάνω δύο ευχές που είναι αντιμνημονιακές. Η μία είναι χρόνια πολλά και η άλλη καλή χρονιά. Και εξηγώ γιατί είναι αντιμνημονιακές. Το χρόνια πολλά είναι γιατί όπου έχει επέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πέσει το προσδόκιμο ζωής, ο μέσος όρος ζωής. Και επειδή και το σύστημα υγείας βρίσκεται σε πολύ δύσκολες στιγμές και υποκατάρρευση, με αυτή την έννοια νομίζω ότι το χρόνια πολλά, το να ζήσουμε δηλαδή πολλά χρόνια, σημαίνει να αντισταθούμε σε αυτή την πραγματικότητα τη δύσκολη η οποία κυριαρχεί. Το δεύτερο είναι το καλή χρονιά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να είναι καλή χρονιά σε μια Ελλάδα που βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση, που όπως αναφέρθηκε πολλές οικογένειες δεν έχουν τα στοιχειώδη από θέρμανση μέχρι φαγητό, μέχρι και στέγη, μέχρι εργασία. Όπως καταλαβαίνετε, καλή χρονιά σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει μόνο εάν με τις προσπάθειες όλων μας και κυρίως μιλάω εδώ για τους πολίτες, για τον ελληνικό λαό, πάρουμε δύναμη και αγωνιστούμε για να αλλάξουμε πορεία. Με αυτή την έννοια θα ήθελα επίσης να πω στον Πρόεδρο του Συλλόγου ότι είναι πολύ θετικό να συζητάμε για ανθρώπους από την περιοχή μας, είτε από την Αργολίδα, είτε πιο συγκεκριμένα από την Καριά, για καριώτες και καριώτισες, που βρέθηκαν στο εξωτερικό και πραγματικά εκεί έκαναν σημαντικά πράγματα. Αυτό έγινε όταν υπήρχε ένα κύμα μετανάστευσης και φυγής από τον τόπο μας για να μπορέσουν να ζήσουν κάπου αλλού, σε μια άλλη χώρα, και κατάφεραν πραγματικά εκεί πολλοί άνθρωποι να στεριώσουν και να τιμήσουν και να διαφημίσουν τη χώρα μας. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε όμως αυτό. Δεν θέλουμε να ξαναφύγουν χιλιάδες άνθρωποι μετανάστες και ειδικά νέοι άνθρωποι και ας καταξιωθούν έξω. Θέλουμε αυτή η χώρα να αλλάξει πορεία, να κρατήσει εδώ τον κόσμο της, να κρατήσει εδώ τους νέους της, τους νέους επιστήμονες και πραγματικά να φτιάξουμε, να συμβάλλουν, να φτιάξουμε μια άλλη Ελλάδα της προκοπής και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους, καλή δύναμη. Το φλουρί το έχουμε στα κομμάτια για να το φάει το πόπουλο, ο λαός, όχι... Λοιπόν, το πρώτο είναι του Συλλόγου. Λοιπόν, οι πρόσκοποι είναι το καμάρι του Άργους και της Καριάς. Είναι παιδιά τα οποία δουλεύουνε, φτιάξανε το πάρκο προσκόπων στα Αγγλίτσα, θα το δεντροφυτέψουνε και θα έρχονται και στην Καριά να κάνουν εξορμήσεις. Συνάντηση είχε στο Δημαρχείο της Κορίνθου ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου Ιωάννης Λαουδιάς με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό. Η επικοδομητική αυτή συνάντηση είχε ως επίκεντρο την ενημέρωση για μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υγεία, τον προγραμματισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Κορινθίων και το Γενικό Νοσοκομείο προς όφελος των πολιτών. Για άλλη μια φορά ενημερώθηκα για τα θέματα που υπάρχουν στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, ένα νοσοκομείο που όλοι θέλουμε να έχει την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία. Είχε την ευγενική, πρόθεση, την οποία και υλοποίησε, να παρευρεθεί εδώ στο γραφείο μου, να με ενημερώσει για όλα τα θέματα και από την άλλη εμείς σαν Δήμος για άλλη μια φορά εκφράσαμε την συμπαράστασή μας για όλα τα ζητήματα στα οποία μπορεί ο Δήμος να συμβάλλει για να έχουμε ένα νοσοκομείο όσο το δυνατόν καλύτερο. Μέχρι σήμερα ο Δήμος μας συμβάλλει και στα πλαίσια της αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και στα πλαίσια της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.
Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το προσεχές διάστημα. Και βέβαια και κάποια άλλα που κουβεντιάσαμε και εκεί θα συνεργαστούμε. Ο Δήμος θα είναι δίπλα στο νοσοκομείο, γιατί θέλουμε ένα νοσοκομείο ισχυρό, ένα νοσοκομείο ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, να είναι δίπλα στους απλούς πολίτες, σε αυτούς που σήμερα μια μεγάλη κατηγορία είναι στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Προλάβετε τώρα! Φωτοβολταϊκή στέγη 10 kW με πάνελ Ιαπωνίας και inverter Γερμανίας μόνο με 17.000 ευρώ. Φωτοβολταϊκή στέγη 10 kW με πάνελ Γερμανίας Bosch και inverter Γερμανίας Kostal, Kako ή Steka μόνο με 19.000 ευρώ. Και στις δύο προσφορές συμπεριλαμβάνεται μελέτη από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας, διεκπαιρέωση φακέλου με τη ΔΕΗ, τοποθέτηση και σύνδεση από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία. Προλάβετε για το κλείδωμα της τιμής. GD Energy Solution. Λιμάνι Ναυπλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-29600. Φάνη Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Γερμανός και είσαι μέσα. Νέο κατάστημα Δαναού και Καποδιστρίου, Άργος. Ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος και Τρίπολη. Τώρα αγοράκης αφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Λίρες, νομίσματα, επώνυμα ακριβά ρολόγια. Και όλα αυτά με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Δημοκρατίας 4, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Golden Deals. Άμεσα μετρητά στο χέρι. Σε συμφέρει. Πλακάκια. Είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής, έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κίο. Το νέο βιβλίο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Γιάννη Φίλη, ο οποίος κατάγεται από τον Ναύπλιο, παρουσιάστηκε το Σάββατο το απόγευμα στο Βουλευτικό. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αρχιπέλαγος». Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι ουσιαστικά πραγματική ιστορία. Αφορά ένα αρχιπέλαγο στον Ινδικό ωκεανό, πώς το υποφθαλμούσε η αυτοκρατορία, η οποία το πήρε από το βασίλειο και βίαιως εξεδίωξε κάπου 2.500-3.000 κατοίκους, τους πέταξε σε κάποια νησιά της περιοχής και σήμερα είναι μια από τις μεγάλες βάσεις, αλλά δεν ονομάζονται τη βάση, ούτε την αυτοκρατορία, ούτε το βασίλειο, γιατί θέλω να το γενικεύσω, να δώσω πλανητικές διαστάσεις στο ζήτημα, γιατί είναι προβλήματα πολιτικής και ιστορίας που αφορούν όλους μας. Ταυτόχρονα τα πράγματα εξελίσσονται, λόγω κλιματικής μεταβολής ανέρχεται η θάλασσα, το νησί σιγά σιγά πνίγεται, με αποτέλεσμα να έχουμε και τα σύγχρονα προβλήματα και με αυτή την αφορμή θα μιλήσω και για την κλιματική μεταβολή και μάλιστα για τις συνέπειες της στην περιοχή μας, στο Ναύπλιο και στις παραλίες μας εδώ, οι οποίες δεν θα είναι πολύ ευχάριστες. Είναι ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που απόψε βρισκόμαστε εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του Πρίτανη, του λογοτέχνη, του συνδημότη μας, κ. Γιάννη Φίλη. Έχει τιμηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα, και σε ακαδημαϊκό και σε λογοτεχνικό. Δεν θα ήθελα
να αναφέρω από το βιογραφικό του. Γιατί θα έπρεπε να τυπώσω πάρα πολλές σελίδες από πηγές για να μην χάσω κάποια διάκριση ή να μην χάσω κάποια δράση. Για όσους δεν τον ξέρουν καλά, θα προκαλούσα να το διαβάσουν. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν ακούμε το όνομά τους έξω σε παρέες, το έχουμε βιώσει όλοι, αμέσως θα αναφέρουμε ότι είναι πατριώτης μας. Ότι είναι συνδημότης μας, γιατί θέλουμε να πάρουμε λίγη από τη λάμψη του, λίγη από το μεγαλείο, λίγο από το μεγαλείο. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν το ανθρώπινο κεφάλαιο του Δήμου Ναυπηλαίων. Ανθρώπους που έξω από το Δήμο έχουν δράσει και έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Και ο Δήμος πρέπει να βρει έναν τρόπο να τους εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά για το καλό των δημοτών. Ανθρώπους που είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να προσφέρουν. Είναι από αυτούς που δίνουν έμπνευση, όχι μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους νεότερους. Και γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι από τη μία να ευχαριστήσουμε τον κ. Γιάννη και επιτέλους σας ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε να είναι γερός και να συνεχίσει να εμπνέει με τη ζωή του, με την παρουσία του, με την τάση του, τους νέους ανθρώπους και φυσικά να είναι διαθέσιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να βοηθήσει το Δήμο όπως είναι. Για το βιβλίο κάποια επιτυχία και νομίζουμε ότι πραγματικά θα έχει επιτυχία. Την όμορφη και γραφική καριά διάλεξε ο Σύλλογος Κυπρίων Αργολίδας για να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Στην Αργολίδα ζουν πάρα πολλοί Κύπροι και μάλιστα τη θεωρούν ως δεύτερη πατρίδα τους. Μαζευτήκαμε εδώ στο ωραίο περιβάλλον της Καριάς και θυμόμαστε την πατρίδα μας και την ωραία Αργολίδα που μας δέχτηκε σαν δεύτερη πατρίδα. Κόβουμε την πίτα και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και ήρθε το 2013 να περάσει πολύ εύκολα ανώδυνα σε όλο τον κόσμο, διότι είναι μια δύσκολη χρονιά και πιστεύω οι ευχές μας να πιάσουν τόπο. Υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες σας στην περιοχή μας? Υπάρχουν, ναι, και πιστεύω είμαστε μέσα στην... Είμαστε γραμμένοι 200 άτομα, εντάξει, στο σύλλογο και παραπάνω. Τώρα είμαστε εδώ πέρα λιγότεροι, γιατί είναι τέτοια ημέρα, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις στους συμπατριώτες, διότι είναι μέσα ενεργά μέλη της κοινωνίας της Αργολίδος και βοηθάμε με οποιονδήποτε τρόπο την Αργολίδα, γιατί θεωρούμε σαν δεύτερη πατρίδα μας. Η Βιβλιοθήκη Ανθός του Φουγάρο ξεκίνησε τους κύκλους των εργαστηρίων σκέψης με το βιωματικό εργαστήρι για γονείς και παιδιά από 4 έως 12 ετών. Τα παιδιά ασχολήθηκαν με ζητήματα αυτογνωσίας και συναισθημάτων, ενώ την ίδια ώρα έγινε σεμινάριο αυτογνωσίας για γονείς. Η Βιβλιοθήκη Ανθός ξεκινάει τους κύκλους εργαστηρίων σκέψης, τα λεγόμενα Mind Workshops, και φιλοξενεί σήμερα το εργαστήρι αυτογνωσίας για γονείς και παιδιά, το οποίο υποστηρίζει η κυρία Μιχαλάκη Δερνίκου με την κυρία Μουλάκη, και θα εμφανθύνουν σε ζητήματα αυτογνωσίας, συναισθημάτων και επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε πολλές συμμετοχές και ο κόσμος βλέπουμε ότι το έχει ανάγκη. Και ευχαριστούμε πολύ και τις κυρίες που θα το υποστηρίξουν και θα συνεργαστούν μαζί μας σε αυτό το κομμάτι. Σε δύο κύκλους είδα θα γίνει το πρόγραμμα, σε δύο μέρη. Είναι δύο μέρη. Είναι ο χώρος της βιβλιοθήκης που θα φιλοξενήσει τους γονείς και ο χώρος των εργαστηρίων που φιλοξενεί τα παιδιά. Την πρώτη ώρα, είναι παράλληλο εργαστήριο ούτως ή άλλως, και την πρώτη ώρα η κυρία Μουλάκη απασχολεί τα παιδιά, παράλληλα η κυρία Δερνίκου τους γονείς, και τη δεύτερη αλλάζουν ουσιαστικά χώρο. Η κυρία Μουλάκη με τους γονείς που θα έχει και μια προβολή, και τη δεύτερη ώρα τα παιδιά απασχολούνται με παιδαγωγό, με διάφορες δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο. Από ό,τι καταλαβαίνω με τις συμμετοχές που υπάρχουν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό έτσι για τους, κυρίως για τους γονείς. Βέβαια, βέβαια. Ουσιαστικά δίνει το κίνητρο, ο στόχος των εργαστηρίων αυτών γενικότερα είναι να δώσει το κίνητρο στη πνευματικότητα των ανθρώπων, και νομίζω ότι ούτως ή άλλως, αν σκέψη είναι πολύ θετική, ειδικά για τους καιρούς που... Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η απόψινή σας ενημέρωση από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε, τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας προβάλλονται και στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.drtv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.
χτίζετε το νέο σας σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα κατασκευάσετε οικοδομικό σκελετό από μπετόνι χάλιβα ή σκέπτεστε να χτίσετε πάνω σε πλατφόρμα χωρίς κολόνες. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να προσθέσετε όροφο σε υπάρχουσα κατασκευή χωρίς πολλά φορτία. Τα δομικά στοιχεία LavaWall σας δίνουν τη λύση σε κάθε σας ανάγκη. LavaWall. Οικολογικά, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά δομικά στοιχεία από φυσική, ελληνική ελαφρόπετρα. Επισκεφτείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο ναυπλίου Νέας Κύου. Οικοδομικές επιχειρήσεις Στέλιος Χριστάκος. Επιδίωξή μας είναι οι κατασκευές να έχουν τεράστια αντοχή. Αυτό μας κάνει μοναδικούς. Κάθε κατασκευή μας είναι ένα έργο ζωής. Οικοδομικές επιχειρήσεις, πωλήσεις διαμερισμάτων, αντιπαροχές σε ναύπλιο και Άργος, Στέλιος Χριστάκος, Καλέργη 27, Άργος. Μεζεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεζεδόκηπος, Περουκά 2, Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή και τοπικά στα πελάγια ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 5 έως 15 βαθμούς, στα δυτικά από 7 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 17 και στα νησιά από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.